Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Αθηναΐδας, τον Αλέξανδρο Κινδυλίδη. Σήμερα 17 Αυγούστου, πρώτη μέρα της προετοιμασίας για την νέα σεζόν, πρόεδρε. Να ευχηθούμε από την πλευρά μας μια σεζόν πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα χωρίς τραυματισμούς. Και από εκεί πέρα φυσικά ό,τι καλύτερο για σένα και για την ομάδα σου και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχετε θέσει. Οπότε με την ευκαιρία, δύο λόγια έτσι για το νέο ξεκίνημα της Αθηναΐδας και τα όνειρα που υπάρχουν για φέτος. Ξεκινήσαμε μια καινούργια χρονιά, μια χρονιά με πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί από το θέμα της υγείας που δυστυχώς και την πανδημία που έχει πλήξει και την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με παίρνοντας όλες τις προφυλάξεις, ξεκινήσαμε τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία οφείλουμε να τηρούμε. Μαζί με τους συνεργάτες μου ξεκινήσαμε από το τέλος του Μαΐου και φτιάξαμε, πιστεύω, μια εξαιρετικά οργανωμένη ομάδα. Κρατήσαμε δίπλα μας στελέχη όπως είναι ο προπονητής ο Θανάσης Ογάκης και συνεργαστήκαμε, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τον Μιχάλη τον Σπανό σαν γενικό αρχηγό. Έχουμε μαζί μας καινούριο γυμναστή, τον Δημήτρη τον Κυρούλη, τον Χρήστο τον Μάρη που θα είναι ο υπεύθυνος για την αποθεραπεία, την υγειονομική αποθεραπεία των παιδιών. Επίσης έχουμε μαζί μας τον προπονητή των φυλάκων, τον Χρήστο τον Αθανασόπουλο. Και από εκεί και πέρα κάναμε μεταγραφές ουσίας, αποκτήσαμε έμπειρους ποδοσφαιριστές και θα αποκτήσουμε 2-3 ακόμα νέους ποδοσφαιριστές αυτές τις επόμενες μέρες και κρατήσαμε τον κορμό των ποδοσφαιριστών που μας ενδιαφέραν περισσότερο για να μείνουν. Έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους μας και στο τέλος της σεζόν να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Τα οποία φαντάζομαι είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα, όσο πιο ψηλά. Η Αθηναΐδα, όπως το έχουμε ξαναπεί κιόλας, φίλε Κώστα, είναι μια ομάδα η οποία κοιτάζει πάντα ψηλά. Είναι τέτοια η φυσιονομία της ομάδας που αυτό που θα την ικανοποιεί θα είναι πάντα το πρώτη θέση. Πολύ ιδιαίτερη αυτή η σεζόν που έχετε, πρόεδρε, έτσι, και λόγω του κορονοϊού, κυρίως λόγω του κορονοϊού, γιατί δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Σίγουρα, ξεκινάμε μια χρονιά που οι ποδοσφαιριστές έχουν πάρα πολλούς μήνες που δεν έχουν κάνει προετοιμασία και πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να μην έχουμε τραυματισμούς. Με τους συνεργάτες μου έχουμε συζητήσει πάρα πολλές ώρες για το πώς θα ξεκινήσει αυτή η σημερινή ημέρα. Μια μέρα που την περιμέναμε πάρα πολύ και όλοι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο θέλαμε να έρθει, να ήταν όσο δεν το πιο γρήγορα και πιο κοντά αυτή η μέρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε. Για τις ακαδημίες δύο λόγια πότε ξεκινάνε? Οι ακαδημίες θα ξεκινήσουν τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, την 1η Σεπτέμβρη, και εκεί θα διατηρήσουμε τον κορμό μας με εξαιρετικούς προπονητές και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε κοντά μας όλα τα ποδοσφαιρικά ταλέντα της Κυψέλης και να μπορέσουμε να φέρουμε όσο δυνατόν πιο πολλά παιδιά κοντά μας. Δύο λόγια έτσι για τους φίλους της Αθηναΐδας, γιατί πιθανόν να δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να έρχονται και στο γήπεδο και να βλέπουν από κοντά την ομάδα, πρόεδρε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτό δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς. Θα μας πούμε ό,τι μας πούνε. Εμείς θα ακολουθήσουμε κατά γράμμα τις εντολές.